Κυρία Ξανιακόπουλο. Καταρχάς, το ότι ο κύριος Σημόπουλος δηλώνει ότι καταδικάζει μια τέτοια εκδήλωση είναι ένα θετικό. Του κύριε Ανάκη την καταδίκασε. Λέω τον κύριο Σημόπουλο που είναι δίπλα μου αυτή τη στιγμή. Γιατί... Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που ζήσαμε χτες, δηλαδή η τοποθέτηση του κύριου Κυριανάκη και στη συνέχεια και η ανάρτηση που έκανε, στην πραγματικότητα ήταν διαφορετικής κατεύθυνσης. Δηλαδή έκλεινε το μάτι και ενθάρρυνε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Σήμερα προφανώς τον μαζέψανε, του βάλανε. Δεν με διακόψατε, θέματα. Αλλά δεν κύριε το Σημόπουλε, σας παρακαλώ, σας σεβάστηκα, θα σεβαστείτε και εσείς. Προσεχώ, ίσα-ίσα αναγνώρισα και τη δική σας θετική τοποθέτηση. Μα δεν έχετε λόγο. Κύριε Σημόπουλε, δεν έχετε λόγο. Εσείς δεν υπερασπίζετε ανθρώπους που ενδεχομένως είχαν άλλες απόψεις. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα της ουσίας εδώ? Πάμε στην ουσία του θέματος. Η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση είχε επενδύσει πάνω στην καταστροφολογία και στην αντιπολίτευση την εύκολη για το θέμα του προσφυγικού και του μεταναστευτικού. Στην πραγματικότητα, ο σπόρος της μυσαλλοδοξίας που έδειξε για αντιπολιτευτικούς σωτηρολόγους, κλείνοντας και το μάτι σε ακραίες δεξιές δυνάμεις, αυτή τη στιγμή τώρα θερίζει αυτούς τους σπόρους. Γιατί βέβαια είδαμε να αναλαμβάνει την κυβέρνηση τον Ιούλιο. Στην πραγματικότητα, στην αρχή ένιωσε αμηχανία χειρισμού και ανεπάρκεια χειρισμού. Και επειδή το συζητούσαμε κιόλας, μπορεί να το λέμε, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Δηλαδή, ακριβώς επειδή δεν μπορούσε να χειριστεί για 2 μήνες αν θα κάνει μεταφορά στην ενδοχώρα των ευάλωτων ομάδων, είδαμε ξαφνικά να πολλαπλασιάζονται οι πρόσφυγες και οι μετανάστες στα κέντρα στα νησιά. Δηλαδή, από 15.000 να έχουν φτάσει 30.000 αυτή τη στιγμή συνολικά στα νησιά. Και όταν επιτέλους αρχίσανε να λένε θα εφαρμόσουμε ένα σχέδιο για το προσφυγικό, και για δομές οι οποίες θα πρέπει να οργανωθούν με όρους διεθνούς νομιμότητας, ανθρωπιστικούς κλπ. Είδαμε να αντιδρούν καταρχήν τα ίδια τα στελέχη, τα τοπικά, οι βουλευτές, οι δήμαρχοι της Νέας Δημοκρατίας. Και τώρα έχουμε και το αποκορύφωμα να έρχονται βουλευτές, όπως χθες ο κύριος Κυριανάκης, ο οποίος από ό,τι και εσείς λέτε σήμερα το εξέφρασε μια διαφορετική άποψη, αλλά χθες η τοποθέτησή του και η ανάρτησή του σαφώς έκλεινε το μάτι σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις που είναι καθαρά μυσαλλόδοξες και έρχονται να ενισχύσουν όλη αυτή την αντίδραση στις τοπικές κοινωνίες. Μήπως δώσαμε πολύ μεγάλη βάση σε μια δήλωση του κυρίου Γιαννούλη και στις αντιδράσεις. Γιατί ο κύριος Γιαννούλης έβαλε το θέμα της εκδήλωσης στο πλαίσιο του ποινικού κώδικα. Το θεωρείτε σωστό αυτό? Δηλαδή οι άνθρωποι που κάνουν τη Μεγάλη Παρασκευή, την κρεοφαγία, πρέπει να είναι ποινικά κολάσιμο αυτό που κάνουν? Καταρχάς, ο κύριος Γιαννούλης, επειδή την ώρα που περίμενα να μπω, το παίξατε κιόλας και το διάβασε και ο ίδιος ο κύριος Κυριανάκης, είπε ότι ανέφερε το γεγονός, το καταδίκασε και ταυτόχρονα είπε να εξετάσουμε ενδεχομένως, μιας που συζητάμε για το ποινικό. Για την κρεοφαγία τη Μεγάλη Παρασκευή. Κοιτάξτε, ξέρετε πολύ καλά ότι ήδη ισχύει στην Ελλάδα από τον νόμο Καστανίδη, από το 2011, ο νόμος που αφορά το ρατσισμό και τη μυσαλλοδοξία. Δηλαδή, οποιαδήποτε ενέργεια, είτε δήλωση, η οποία θίγει το θρησκευτικό συνέστημα, χαρακτηρίζεται ανάλογα με την περίπτωση. Πολύ περισσότερο όταν έχουμε ένα κλίμα στην κοινωνία μας, που αυτή τη στιγμή οφείλουμε να διαμορφώσουμε αυτές τις δομές, να φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι με ασφάλεια και με κάθε ανθρωπιστικό μέτρο. Όσοι ενθαρρύνουν τέτοιου είδους εκδηλώσεις, και είναι πολύ πιο σοβαρό όταν γίνεται αυτή η ενθάρρυνση από πολιτικά πρόσωπα, από βουλευτές. Και σαφώς αυτές οι εκδηλώσεις είναι απόλυτα καταδικαστές, και εγώ θα περίμενα σήμερα από την ίδια την κυβέρνηση και από τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής να είναι ο πρώτος που θα βγει να τις καταδικάσει αυτές τις εκδηλώσεις. Επειδή έχουμε μόλις 2 λεπτά, θα απαντήσω, θα ξεκινήσω ανάποδα από την κυρία Ξενογεννακόπουλου και θα κλείσουμε με εσάς, κύριε Σημόπουλε. Αύριο ο κύριος Τζανακόπουλος και ο κύριος Πολάκης πρέπει να πάνε στην προανακριτική. Κοιτάξτε, η επιστολή του κύριου Τσίπρα ως Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ήταν σαφής. Δεν πρόκειται να συμπράξουμε σε αυτή την ομή παραβίαση του καταστατικού του κανονισμού της Βουλής και του Συντάγματος. Θεωρούμε ότι πραξικοπηματικά η πλειοψηφία της Προκαταρκτικής Επιτροπής έρχεται χωρίς κανένα αίρισμα στον κανονισμό της Βουλής να παραβιάσει το δικαίωμα που έχει μόνο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ορίζει τους βουλευτές. Εμείς θέλουμε να γίνει εξεταστική. Θέλουμε να υπάρχει απόλυτη διευκρίνηση και διαλεύκανση όλων αυτών των στοιχείων και κατάρρευση της σκευωρίας σε σκευωρίας. Σεβόμαστε τους θεσμούς και δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή την ενέργεια. Και κύριε Τζανακόπουλος και ο κύριος Πολάκης. Ναι, είπαμε ότι εμείς για μας δεν τίθεται θέμα αντικατάσταση. Τι θα γίνει? Δηλαδή, και αν ο πρόεδρος της Βουλής εφαρμόσει τον κανονισμό όπως τον λέει ο πρόεδρος της Βουλής, τι θα γίνει? Δηλαδή, θα σας πω και κάτι άλλο.
Ναι. Θεωρώ ότι ο κύριος Στασούλας στη μεν μία επιστολή προσπάθησε να κρατήσει ίσες αποστάσεις και ένιψε τα σχήρας του. Εγώ περίμενα να παίξει το θεσμικό του ρόλο. Σας υπενθυμίζω ότι δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ που έβαλε θέμα. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είπε ότι είναι παραβίαση του κανονισμού και φυσικά ο κύριος Καστανίδης δήλωσε ότι δεν είναι τυπική απόφαση του Κινάλ και δεν μπορεί στο μέλλον, είναι πάρα πολύ ολισυρός και αντιδημοκρατικός ο δρόμος, η εκάστοτε πλειοψηφία να παραβιάσει τη σύνθεση μειοψηφίας. Ο κύριος Στασούλας λειτουργεί ως πρόεδρος πλειοψηφίας ή ως πρόεδρος της Βουλής? Εγώ θα περίμενα να λειτουργήσει θεσμικά ως πρόεδρος όλης της Βουλής, που εξάλλου όλοι τον τιμήσαμε με την ψήφο μας. Και θεωρώ ότι σε αυτό το θέμα δυστυχώς λειτουργήσε ως πρόεδρος της πλειοψηφίας. Θεωρώ ότι είναι ένας πρόεδρος ο οποίος λειτουργεί απολύτως θεσμικά, δεν είμαι νομικός, αλλά εκείνο το οποίο εγώ κατανοώ, δεν μπορεί κάποιοι μάρτυρες να είναι και εισαγγελείς. Το λέω έτσι γενικότερα, δεν τι μπορώ θα κάνετε, όμως, να μπω σε λεπτομέρειες. Είπε ο πρόεδρος της Βουλής ότι το καραβάνι θα προχωρήσει. Από ότι, που σημαίνει τι, θα μπει ο Φρούραρος ότι μέσα να τους βγάλει? Τότε άλλη λύση δεν υπάρχει, να μην γίνει εξεταστή. Και μήπως αυτό τελικά θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλει έναν τρόπο για να μπαχαλοποιήσει την εξεταστική και να γίνονται σοου και να μην μάθουμε επιτέλους αν υπήρχε χειραγώγηση της δικαιοσύνης, αν υπήρχε σκευωρία. Μα είπε, κύριε, εγώ θεωρώ προς αυτή την κατεύθυνση πάμε. Λειτουργήσε, έκανε πραξικόπημα, έτσι δεν είπατε πριν? Μα και εγώ σας απάντησα νομικά, πολύ απλά βέβαια απλοϊκά, ότι δεν μπορεί οι μάρτυρες να είναι και εισαγγελείς. Να απαντήσω σε αυτό, επειδή εγώ είμαι και νομικός. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό. Αυτό ισχύει στην ποινική δικονομία, στη δικαιοσύνη. Δεν ισχύει όμως όσον αφορά την Προκαταρκτική Επιτροπή. Είναι ένας συλλογικός εισαγγελέας, δεν είναι πολυπρόσωπος. Και οι όποιες εξαιρέσεις πρέπει να είναι ρητές. Εδώ δεν υπάρχει τέτοια ρητή εξαίρεση. Αντίθετα κιόλας, αυτή η ενέργεια μπορεί στο μέλλον να δημιουργήσει και νομικά προβλήματα στην εξέλιξη της προκαταρκτικής, αν υπάρχει στο μέλλον δικαστική διαδικασία. Συνεπώς, νομικά, και επειδή γίνεται ένας παραλληλισμός με το Βατοπέδι, πρέπει να σας πω ότι οι δύο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ τότε, οι Λαφαζάνης και Παπουτσής, είχαν ζητήσει οι ίδιοι να αυτοεξαιρεθούν, γιατί οι ίδιοι είχαν πάει μάρτυρες πριν αρχίσει η εξεταστική. Εδώ κανείς δεν είχε ζητήσει ως μάρτυρα στη δικαιοσύνη τον κύριο Πουλάκη και τον κύριο Τζανακόπουλο. Άρα δεν υπήρχε καμία πραγματικά βάση από τη μεριά της πλειοψηφίας να ζητήσει την εξαίρεση. Φοβάται, κύριε Σημοπλού, η Προκρατική Επιτροπή, τον κύριο Τζανακόπουλο και τον κύριο Πολάκη? Θα έλεγα ότι οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά, λογικό είναι να ερμηνεύεται από την πλειοψηφία. Όχι, αυτή δεν είναι, είναι η δημοκρατία. Όχι, δεν είναι έτσι από τον κανονισμό. Δεν φοβάται κανέναν απλώς. Πέρασε η εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα από κάποιους, από κάποια προβεβλημένα στελέχη του, έκανε ό,τι ήθελε. Τώρα υπάρχει μία άλλη πλειοψηφία στη Βουλή, η οποία οφείλει να διευκρινίζει οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά. Η πλειοψηφία δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να παραβιάζει τα δικαιώματα της μειοψηφίας, που είναι εκλεγμένη και αυτή για τον ελληνικό λαό. Μην μιλάτε για παραβίαση δικαιωμάτων. Και όλα αυτά θα τα βρείτε μπροστά σας πάρα πολύ γρήγορα. Μην μιλάτε για παραβίαση δικαιωμάτων. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δόξα τω Θεώ, καλά κύλησε. Όχι, μπορεί να είναι ούτε θα. Είμαστε σίγουροι. Ευχαριστούμε, κυρία μου, ευχαριστούμε, κύριε. Φεύγουμε εμείς, έρχεται ο κύριος Λιάγκας για την συνέχεια. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 6, πρώτο Θεό στο ραδιόφωνο του Sky. Και στις 10 εδώ πιστεύει επάλξη ενημέρωση στην τηλεόραση. Καλό υπόλοιπο ημέρα, γεια σας. Gracias.